πέσει σελίδα τελείως. 504. Time out. Η υπομονή αρκετών πολιτών χτύπησε κόκκινο, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα έπεσε για αρκετές ώρες, οπότε ήταν αδύνατη η υποβολή των αιτήσεων για την επιδότηση καυσίμων κίνησης. Είναι η επιδότηση των καυσίμων για όλους τους πολίτες που έχουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ. Και σήμερα έχει τις λειτουργίες στο σύστημα, τη μια κολλάει, την άλλη ξεκολλάει. Εγώ θα συνιστούσα υπομονή, άλλωστε μετά την Παρασκευή ξεμπλοκάρουν και τα αφημί, είναι ελεύθερη υποβολή των αιτήσεων. Τι γάμορ τα λεφτά που δίνουνε. Πεντάρικο, τι κακομύρδες μας ελυπηθήκανε. Αν μας ελυπάστε, να μην μας δίνετε πράγμα. Μα τώρα μας ευγένει. Λοιπόν, εγώ ούτε πάω να κάνω την αίτηση και ούτε με ενδιαφέρει το πεντάρι, ντάρι, ντάρι. Καμιά φορά γίνομαι κακός, αλλά φταίτε εσείς και γινόμαστε κακοί. Εσείς οι ίδιοι που μας κυβερνάτε. Και μας δίνετε την κακομοιριά μας. Οι αιτήσεις άγγιξαν τις 250.000, εκ των οποίων οι 210.000 έχουν ήδη εγκριθεί σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι ειδικοί συνιστούν υπομονή, ενώ από την ερχόμενη Παρασκευή οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την επιδότηση καυσίμων κίνησης, ανεξαρτήτου αφημί. Με τον τρόπο αυτό θα πιστωθεί στο λογαριασμό του ή θα πάρει μια ηλεκτρονική κάρτα ή θα πρέπει να πάει στο ΚΕΠ. Όταν δεν μπορεί να κάνει τη δήλωση κάποιος, να μπορέσει να πάει στο ΚΕΠ να κάνει τη δήλωσή του. Για να μπορέσει να πάρει τα 50 ευρώ που είναι η επιδότηση εδώ που είμαστε ως νησί. Επίσης υπάρχει μια επιδότηση 5 ευρώ επιπλέον σε αυτούς που θα πάρουν ηλεκτρονική κάρτα. Είναι μια διαδικασία που γίνεται μέσω των κωδικών του TaxisNet. Δηλώνουμε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, δηλώνουμε το mail ή το κινητό τηλέφωνο που θέλουμε να διαπιστώσουμε. Την ίδια ώρα αγρότες ξεσπούν στο τηλεοπτικό φακό με φόντο τα καύσιμα φωτιά, όπως και για το γεγονός ότι μένουν εκτός επιδότησης το 50 ευρώ, καθώς το μέτρο αυτό αφορά τα γιοταχή ιδιωτικής και όχι επαγγελματικής χρήσης. Εξαιρούνται. Εμείς θα τα πάρουμε παλού. Όχι, δεν θα μπορεί κανείς να αποκριθεί. Να βάλουμε μυαλό όλοι. Γιατί αν και ο κόσμος, όπως δεν υπάρχει μια φωνή λαού οργή Θεού, το είδα κάνει ο κόσμος κάποια στιγμή. Τώρα το θέμα είναι το πόσο αυτοί που μας κυβερνούν θένε το καλό μας, το κακό μας και πόσο ενδιαφέρονται για τον πρωτογενή τομέα και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Αν περιμένουμε από επιδόματα να ζήσουμε, είναι στα ξεστήσεις μας. Εμείς θέλουμε να ζούμε όπως πρέπει να ζήσουμε με τα δικά μας χέρια και με τα δικά μας δυνάμεις. Αν περιμένουμε από επιδόματα, είμαστε τελειωμένοι όλοι. 50 ευρώ από ακόψουν, θα δώσουν 200, θα δώσουν 100, αυτά είναι ρεζιλίγια. Καμπανάκι για την επικείμενη αύξηση του πετρελαίου κίνησης, το οποίο θα πλησιάσει τη τιμή της αμόλυβδης, κρούει ο κλάδος των βενζινοπολών, τονίζοντας την ανάγκη παράτασης του μέτρου επιδότησης πετρελαίου κίνησης για επιπλέον 2 μήνες. Υπήρξε μια επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, 12 λεπτά σε ΦΠΑ. Αυτό λύγει τέλος του μήνα και από 1η του μήνα, εάν δεν δώσει παράταση η κυβέρνηση, θα αυξηθεί το πετρέλαιο από την 1η Μαΐου 15 λεπτά και θα πλησιάσει και την τιμή της βενζίνας, δηλαδή της αμόλυβδης.